Πολιτικά με ζημάγκο. Παιδιά, είναι λίγο θλιβερό το θέμα. Δεν είχε γιατί... αρέσει καμιά φορά. Θλιβερό. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Άσε μας, ρε Γιώργο, τώρα υποτίθεται ότι ο άντρας είναι αντιπρόεδρος. Πώς τον είπες? Αντιπρόεδρος κόμματος. Και πας στο... Γιατί παιδιά όλοι κοιτάνε το στήθος σου. Είναι ωραία γυναίκα, γιατί να μην κοιτάξω. Παιδιά, σας παρακαλώ, είναι πάρα πολύ δεύτερο. Κάτσε λίγο. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν ανέκαθεν ένα large κόμμα και η κυρία Μανολίου. Ελά! Πάτε καλά, δεν είναι. Λόγω Νέα Δημοκρατία θα λέγε τα πάντα. Μα είναι λόγω κιόλα, γιατί πέφτει. Ήθελε μεγαλύτερο. Ρε Μαρία, τι είπα, δε κάτσε. Τι να πω, εμένα η αισθητική μου αυτό το πράγμα δεν μου το. Επειδή εκεί θα έπρεπε, δηλαδή. Εκεί δεν θα έπρεπε να ήταν ντυμένη έτσι τόσο σεξι. Γιατί πήγε με την Τζέσικα Ράμπιτ, είναι δυνατόν, τι πήγε να κάνει εκεί ακριβώ ντυμένη έτσι. Να σου πω κάτι, γιατί σε ρωτάω. Στη βάφτιση του Δημήτρη, Γιώργο, πες. Όλοι μετά οι καλεσμένοι. Οι παπάδες καλέ, να στατώθηκαν. Μην λες τώρα τι πράγμα. Λέγανε ότι πιο σεξ ήταν η Ευγενία Μανολίου. Όχι, δεν τώρα κάτι για του παπάδες, αλλά θέλω να το πω. Όχι, καμία σχέση. Ο κόσμος, παιδί μου, καλεσμένοι, μην ακούστε τι φορούσε. Τι λέει. Φορούσε ένα μίνι φόρεμα. Ωραία, σε μία βάση. Και όλοι, α μην συγγενεί, όχι, δεν εννοώ του χώρου. Δεν ήταν σύζυγο αντιπρόεδρο. Έχει κάνει πολύ καλό, παιδιά, η γιόγκα τη.